Σε πρόσφατη ενημέρωση τύπου στο Τελ Αβίβ, ο υπουργός και μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου του Ισραήλ Μπένι Γκάντς παρήχε ενημέρωση για τις επιχειρήσεις των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων στη Γάζα. Ο Γκάντς ανακοίνωσε μια σημαντική στρατηγική εξέλιξη, δηλώνοντας ότι ο έλεγχος της Χαμάς έχει αποδυναμωθεί σημαντικά και έχει χαθεί σε μεγάλα τμήματα της λωρίδας της Γάζας. Τα επιτεύγματα του IDF συνεχίζουν να αυξάνονται. Σε μεγάλα τμήματα της λωρίδας, η Χαμάς δεν έχει πλέον έλεγχο, είπε συγκεκριμένα για την πρόοδο των μαχών. Ο Γκάντς τόνισε τις συνεχείς προσπάθειες κατά της Χαμάς για να διασφαλιστεί ότι δεν θα ανακτήσει τον έλεγχο στις περιοχές αυτές και επανέλαβε τη σημασία συνέχισης της στρατιωτικής εκστρατείας του Ισραήλ. Πρέπει να συνεχίσουμε. Αν σταματήσουμε τώρα, η Χαμάς θα ανακτήσει τον έλεγχο. Βρισκόμαστε στη μέση της εξάρθρωσης της υποδομής της τρομοκρατικής οργάνωσης. Η διάσωση των ομήρων ήταν επίσης βασικό θέμα στην ομιλία του Γκάντς. Τόνισε ότι η επιστροφή των ομήρων αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ξεπερνώντας ακόμα και άλλους στρατιωτικούς στόχους. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι η επιστροφή των ομήρων. Αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα σε σχέση με τις κινήσεις της μάχης. Αν με ακούτε, θέλω να ξέρετε ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας φέρουμε πίσω στους αγαπημένους σας, είπε ο Γκάντς. Όσον αφορά τις φήμες για προσπάθεια συμφωνίας με διαμεσολάβηση του Κατάρ και της Αιγύπτου, ο Γκάντς ανέφερε εν συντομία. Έχω ακούσει τις φήμες για συμφωνίες. Μόλις υπάρχει κάτι έτοιμο, θα σας ενημερώσουμε, είπε σε σημεία των δηλώσεών του. Πείτε μας τη γνώμη σας για τα λόγια του Γκάντς στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεο μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemeshd.gr.